Θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι συνέπειες από το γεγονός ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει εκδώσει εθνική νομοθεσία που να αφορά την λειτουργία της αγοράς λιπασμάτων, όπως έχουν κάνει άλλες ευρωπαϊκές χώρες και όπως επιτρέπει ο ευρωπαϊκός κανονισμός. Το πρόβλημα θα είναι μεγάλο και ιδιαίτερα για τις ελληνικές μικρομεσαίες ελληνικές εταιρείες, αλλά και για όλες τις εταιρείες. Στερεί τη δυνατότητα ύπαρξης ποικιλομορφίας και της εξυπηρέτησης των ποικίλων αναγκών της ελληνικής γεωργίας, οι οποίες διαφέρουν από τις βόρειες χώρες, όπως αντίστοιχα έχουν κάνει η Ισπανία και η Ιταλία για τους ίδιους λόγους, με ό,τι σημαίνει αυτό από πλευράς διαθεσιμότητας, από πλευράς αύξησης του κόστους λόγω μη επάρκειας προϊόντων και ό,τι σημαίνει τελικά αυτό για τον καταναλωτή, ο οποίος πληρώνει το κόστος. Λέτε δηλαδή ότι θα υπάρξουν αυξήσεις στα προϊόντα εξαιτίας ακριβώς αυτής της δυσαρμονίας που θα δημιουργηθεί επιπλέον στην αγορά, επιπλέον τις υφιστάμενες. Οι αυξήσεις θα είναι έμεσες λόγω της μη διαθεσιμότητας προϊόντων, λόγω της μη δυνατότητας προμήθειας από αγορές και από προμηθευτές που δεν έχουν εναρμονιστεί με τον νέο κανονισμό τον ευρωπαϊκό. Και είναι αρκετοί αυτοί ακόμα. Και όσον αφορά τις εξαγωγές των ελληνικών λιπασμάτων. Αντίστοιχα, θεωρούμε και νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα μας να υπάρχουν εγχώρια λιπάσματα ελληνικών προδιαγραφών, τα οποία εισάξια μπορούν να πάνε σε τρίτες χώρες που όπου κυρίως εκεί είναι οι εξαγωγές ελληνικών λιπασμάτων και να πολλούνται ως ελληνικά λιπάσματα, ως λιπάσματα εγχωρίων προδιαγραφών. Όπως κάνουν ήδη άλλες χώρες και μάλιστα τα λιπάσματα των άλλων χωρών, αυτών που προαναφέρατε, θα έρχονται με αμοιβαία αναγνώριση στην Ελλάδα. Εννοείται λιπάσματα από την Ισπανία, ας πούμε, που έχει ήδη. Σωστά, που ήδη το έχουν κάνει. Που έχει φτιάξει την εθνική νομοθεσία. Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ.